με την ένδειξη του εξαιρετικά επίγοντος. Το γραφείο τύπου του Δήμου της ΚΟ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι τις τελευταίες ώρες έχει γίνει απόπειρα εξαπάτησης πολιτών της ΚΟ, οι οποίοι καλούνται δήθεν από τον Δήμο προκειμένου να τους καταβληθούν αποζημιώσεις, με την προϋπόθεση όμως να δώσουν στοιχεία πρόσβασης στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ή να ανοίξουν λογαριασμό στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Ήδη ο Δήμαρχος της ΚΟ ενημέρωσε τον αστυνομικό διευθυντή και τη δικαιοσύνη για τις σχετικές καταγγελίες. Ενημερώνονται οι πολίτες ότι ο Δήμος της ΚΟ για οτιδήποτε απαιτηθεί θα ενημερώνει σε δημόσιες ανακοινώσεις και όποιος τους καλεί εκ μέρους δήθεν του Δήμου της ΚΟ επιχειρεί να τους εξαπατήσει. Πρέπει να αποφεύγουν να δίνουν προσωπικά δεδομένα και στοιχεία πρόσβασης στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ή να καταθέτουν λεφτά σε λογαριασμούς, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ενημερώνουν τις αρχές. Λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς εμφανίζεται μετά από τέτοια γεγονότα. Υπάρχουν κάποιοι επιτίδοι οι οποίοι κάποιες ώρες ή μέρες μετά το βίαιο συμβάν, σεισμό ή πλημμύρα κλπ, στείλουν μια μηχανή εξαπάτησης του κόσμου χρησιμοποιούντας ονόματα, υπηρεσίες ή αν θέλετε ακόμα και θεσμούς. Ευτυχώς, επιχειρηματίας συγγενής μου από την Καρδάμενα με ενημέρωσε ότι ένας κύριος, δεν χρειάζεται να πούμε το όνομά του, διάφορα ονόματα θα χρησιμοποιεί φαντάζομαι, επικοινώνησε μαζί της λέγοντάς της επιλέξει. Είμαι γραμματέας του Δημάρχου. Έχει βγει κονδύλι από την περιφέρεια για αποζημίωση της επιχείρησής σας που είναι της τάξεως των 6.500 ευρώ. Για να το εισπράξετε, και έχουμε συνεννοηθεί με τον Διευθυντή της Τάδε Τράπεζας, τα λεφτά σας είναι στην Τάδε Τράπεζα, χρησιμοποιούν κυρίως τις μεγάλες, έτσι καλλιώς τρεις είναι οι συστημικές τράπεζες, θα καταθέσετε, θα δημιουργήσετε ένα IBAN Express στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο, που θα καταθέσετε τα λεφτά ή θα μεταφέρετε λεφτά εκεί και με την απόδειξη της κατάθεσης συν τη σφραγίδα της επιχείρησής σας και το αφημί σας θα πάτε στην τράπεζα που είναι τα λεφτά σας για να πάρετε το σύνολο του ποσού. Πόσο πρέπει να καταθέσω? Το 30% του ποσού που δικαιολογείσαι. Ήδη πληροφορούμε από Διευθυντή Τράπεζας ότι κάποιοι συμπατριώτες μας έπεσαν στην παγίδα και άρχισαν κάποιοι να χάνουν λεφτά. Θεωρώ υποχρέωση πέραν της ανακοίνωσης την οποία βγάλαμε ότι οτιδήποτε πέφτει στην αντίληψη ή οποιοδήποτε ενοχλεί οποιονδήποτε συμπολίτη μας, το πρώτο που πρέπει να κάνει, το είπα από το πρώτο δελτίο, ότι θέλω να ακούν μόνο τις επίσημες ανακοινώσεις του Δήμου και των αρμοδίων Υπουργείων και Φορέων. Κανενός άλλου. Είτε λένε ότι είναι, σε κάποιους είπαν ότι είναι γαμπρός μου. Γαμπρός μου για να είναι πρέπει να έχω κόρη, ξέρετε ότι δεν έχω κόρη. Το να συμβαίνει όμως αυτό στην Καρδάμενα, που οι Καρδαμιώτες με ξέρουν πολύ περισσότερο από κάποιους άλλους και δεν ξέρουν αν έχω κάποιοι άλλοι συμπολίτες μου, αν έχω κόρη, αν έχω γιους, το θεωρώ λίγο αφελές να υποπέσει κάποιος τέτοια παγίδα. Προσοχή λοιπόν. Οτιδήποτε, είτε η φήμη που κυκλοφόρησε ότι βγήκε ανακοίνωση περισσισμού, είτε αυτό που γίνεται τώρα, η μηχανή που έχει στηθεί για να ξεπατηθούν κάποιοι συμπολίτες μας, είτε οποιοδήποτε τους πλησιάζει λέγοντάς τους οτιδήποτε, να μην εμπιστεύονται κανένα. Να μην δίνουν κωδικούς λογαριασμών. Να μην ανοίγουν λογαριασμούς τέτοιους. Να μην ακούν οτιδήποτε διαδίδεται περί ενισχύσεων, περί προβλέψεων και οτιδήποτε άλλο. Είναι μεγάλη παράκληση και γι' αυτό παρακάλεσα όλα τα ταμεία της ΚΟ να το αναδείξουμε, προκειμένου να προλάβουμε αυτές τις δύσκολες ώρες που ο κάθε επιχειρηματίας έχει υποστεί μια ζημιά, πιθανές τέτοιες γκάφες που στο άγχος του ο καθένας μπορεί να το κάνει. Δεν είναι μόνο γκάφη, είναι μια απάτη σε εξέλιξη. Γκάφα από πλευράς του θύματος. Από πλευράς των άλλων είναι μια απάτη υψίστου βαθμού. Έχω επικοινωνήσει με τον αστυνομικό διευθυντή. Προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον κύριο Σαγγελέα, ήταν απασχολημένος, θα τον πάρω σε λίγο. Όμως η αστυνομική διεύθυνση έχει ειδοποιηθεί. Έχουμε και έναν από τους αριθμούς που κυκλοφορούν. Ελπίζω να κινητοποιηθεί όπως πρέπει η κρατική μηχανή και να δούμε τι θα κάνουμε.